Αθήνα κινείς το Olympus Marathon 2015 θα σταθούν 89 ξένοι αθλητές από 18 χώρες του κόσμου. Πολυπληθέστερη χώρα σε συμμετοχές για μία ακόμη φορά η χώρα της Ρουμανίας με 35 συμμετέχοντες. Στον πρώτο αγώνα είχαν πάρει μέρος 105 αθλητές. Σήμερα παίρνουν μέρος πάνω από 700, 730 θα είναι. Επιλεγμένοι όμως, το τονίζω, διότι και την πρώτη χρονιά. Δεν μπορείτε να δεχτείτε και όλες τις συμμετοχές. Πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια, γι' αυτό λέω επιλεγμένοι αθλητές, οι οποίοι έχουν πάρει μέρος σε άλλους αγώνες πιο πριν κτλ. Βλέποντας την πορεία αυτού του αγώνα, μάθαμε πολλά. Έτσι, κάποια στιγμή, επειδή ας πούμε οι εμπνευστές, η ομάδα τότε εμείς που το δουλέψαμε και πλάνα τώρα στο. Από την περσινή διοργάνωση, ενώ μιλάμε. Ναι. Ήμασταν όλοι άνθρωποι που αγαπούσαμε τη φύση και έτσι βάλαμε δύο βασικούς πυλώνες στον Olympus Marathon. Ο ένας ήταν η ασφάλεια του αθλητή και άλλος ήταν η ασφάλεια με την ευρύτερη έννοια της φύσης. Ο Olympus Marathon έχει συνδέσει το όνομά του με το παγκοσμίου φήμης μυθικό βουνό, αλλά και την αρχαία λατρευτική πόλη του Δίου, εφόσον ο αγώνας ξεκινά από μηδενικό υψόμετρο στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, ακολουθεί τα μονοπάτια του Ουρλιά με τους υπέροχες ομορφιές καταράκτες, διασχίζει τον εθνικό δρυμό φτάνοντας σε υψόμετρο 2.780 μέτρα στη βάση του θρόνου του Δία και του Μύτικα, κατεβαίνει σε παράλληλη πορεία με το φημισμένο φαράγγι του Ενιπέα και ολοκληρώνεται μετά από 44 χιλιόμετρα και 3.200 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς, περνώντας από το ιστορικό κέντρο του Λιτοχώρου και καταλήγοντας ανοιχτό θέατρο του Δημοτικού Πάρκου. Έχουμε αθλητισμό, έχουμε τουρισμό, έχουμε οικολογία, σεβασμό στο περιβάλλον και έχουμε και πολιτισμό. Γιατί τουλάχιστον στη διοργάνωση του Olympus Marathon έχουμε τριήμερο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει αγώνες, επιδείξεις αθλημάτων όχι τόσο διαδεδομένων, Πουχού, τοξοβολία, Παγκράτιο, όχι τόσο κοινά αθλήματα. Έχουμε μουσική, έχουμε χώρο, διάφορα είδη χωρών, έχουμε θέατρο, παιδικό θέατρο. Οπότε ένας ο επισκέπτης δεν θα βαρεθεί. Σημαντική αναγνώριση έχουν τύχει Olympus Kids και Olympus Junior αγώνες που απευθύνονται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών, φτάνοντας σε συμμετοχές τα 320 αγόρια και κορίτσια που διεξάγονται το απόγευμα της παραμονής του Olympus Marathon. Τα παιδιά ξέρουν αυτή την εποχή, περιμένουν πότε θα τους μοιράσουμε τις δηλώσεις του εθελοντή, κύριε μας δεν μας δώσατε κλπ. Και επίσης τα παιδιά που τρέχουν στους παιδικούς αγώνες την επόμενη μέρα είναι σχεδόν το 100% να πω, αν όχι το 100%, 90% στη διαδρομή μέσα στο Λιτόχωρο με τις μπλούζες τους. Προσφέρουν και αυτά δηλαδή εθελοντική δουλειά. Συμπαρίστονται στους αθλητές, φωνάζουν, είναι στον τερματισμό. Και τα παιδάκια στο Δίον. Και τα παιδιά στο Δίον, δηλαδή. Είναι όλα αυτά τα πράγματα δουλεύουν σαν ένα ρολόι που από τη μία ηλικία πάμε στην άλλη.